Καλησπέρα παιδιά, Red Fist Rage, ακόμα ένα παιχνίδι. Σήμερα θα παίξουμε το Crash. Το Crash από τα πολύ αρχαία χρόνια, από το PlayStation 1, είχα να το ξαναπιάσω. Το ξαναβγάλαν οι developers σε remake σε φάση γραφικών. Σήμερα θα παίξουμε το ένα κομμάτι, γιατί έχει τρία διαφορετικά παιχνίδια στο ίδιο παιχνίδι. Είχαμε κάνει μια μεγάλη διακοπή στο κανάλι λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων και ότι χρειαζόμασταν και λίγο διακοπές. Και τώρα απλά το ξαναπιάσαμε. Επειδή το παιχνίδι είναι πολύ τρολίστικο, θα παίζει μία ο ένας, μία ο άλλος. Λοιπόν, βλέποντας το Crash, καταλαβαίνουμε ότι ο ομιλοκλέφτης, η πύρα, δημιουργήθηκε από αυτόν εδώ το χαρακτήρα. Λοιπόν, τι γίνεται στο Crash, για όποιον δεν ξέρει, που είναι λίγο δύσκολο να μην ξέρεις τι θα πει Crash. Ο Crash δεν έχει στάμινα, δεν έχει health, δεν έχει κάτι. Μαζεύουμε μήλα, στα 100 μήλα μας δίνει ένα health. Πάνω δεξιά βλέπουμε το health. Τι health, το κανονάκι της ζωής μας, ας πούμε, πώς να το πω. Έχουμε 3-4 κουμπάκια. Δεν έχει πόσο άντεξα, δεν έχει αυτό. Μας χτυπάει ένας αντίπαλος, πεθαίνουμε κατευθείαν. Χτυπάμε έναν αντίπαλο, πεθαίνει κατευθείαν. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Είναι πολύ fun το παιχνίδι. Και έχω να το πιάσω κάποια χρόνια. Γι' αυτό δεν. Μην περιμένετε τώρα plays και τέτοια. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πραγματάκι που με ακολουθάει? Αυτό το πραγματάκι είναι το πρώτο pet που δημιουργήθηκε σε παιχνίδια. Αυτό, αν με χτυπήσει ένας αντίπαλος, μου τη χαρίζει, σαν να λέμε, και φεύγει. Αυτή τη στιγμή το έχω καστάρει δύο φορές. Αν με ακουμπήσουν δύο φορές, θα φύγει. Checkpoint. Checkpoint, έτσι. Τώρα, η τρίτη φορά, άμα βρω αυτό το pet, κοιτάξτε να δείτε τι παθαίνει. Overdose. Αλλάζει η μουσική. Και ό,τι ακουμπήσουμε για λίγο χρονικό διάστημα εξαφανίζεται. Και βγαίνει ο αρχηγός των Ζουλού και μας χειροκροτάει. Και μπαμ, έχουμε 7 ζωές. Και μόλις τελείωσε η πρώτη πίστα. Εύκολο, νομίζεις? Αν νομίζω ότι ήταν εύκολο. Το έχω δοκιμάσει 10 φορές για να το βγάλω τόσο γρήγορα. Γενικά το παιχνίδι δεν έχει κάτι να εξηγήσουμε υπερβολικό. Χοροπηδάς, χτυπάς, αποφεύγεις τους εχθρούς σου και αυτό. Είναι τόσο απλό. Νομίζεις, ε? Θα το συνεχίσει ο Αντώνης τώρα. Ο Αντώνης είναι το παιδί που κάνει το edit σε μένα, στο κανάλι γενικά. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Αντώνης, το παιδί που κάνει το edit και γενικότερα την επιμέλεια ήχου, εικόνας, όλο το βίντεο. Γενικότερα θα ήθελα να πω ότι ναι, είχαμε μια παύση για προσωπικούς λόγους και εγώ και ο Τάσος είχαμε κάποια θέματα προσωπικά και τώρα θα συνεχιστεί στην κανονική του ροή. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ μέσα. Γενικότερα βρίζω, αλλά μου τα κόβουν. Έχει πέσει λογοκρισία. Σε καφτήξε πολύ. Σκιούρος, έφυγες. Λοιπόν, με διάλειμμα να το κάνουμε speedrun το παιχνίδι. Η προ. Α, ναι, κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω. Γενικότερα, δεν θεωρούμαστε κανάλι που παίζει προηλίκη, ας πούμε, ή πουλάει προηλίκη σαν gaming, ας πούμε. Είναι πιο fun, πιο review, πιο fun. Ναι, πιο παρέα. Ναι, και κάπως έτσι πεθαίνεις, άμα είσαι λιμπάς. Αυτό, δεν, ούτε πουλάμε προηλίκια, ούτε έχουμε pro plays games, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εμείς παίζουμε για το fun, για το χαβαλέ μας. Γι' αυτό και δεν βλέπετε κάποια και συνοχή γενικότερα στο πώς ανεβάζουμε. Είναι ανάλογα πώς θα μας κάτσει και το πώς γουστάρουμε. Τώρα είναι κλίτσι. Καλά, οι πουστιές αυτό το παιχνίδι είναι αυτές εδώ, ρε φίλε. Πήγα στο πλάι για να το πάω. Πήγα στο πλάι, δίπλα. Γενικότερα να ξέρετε το Crash έχει κάποιες. Glitch. Κάποια glitch, κάποια bugs τα οποία δεν τα φτιάξαμε ποτέ. Δηλαδή και στο, και στο remaster, ας πούμε αυτό. Δεν τα φτιάξαμε. Είναι απίστευτο και πολύ όμορφο. Είναι δηλαδή σαν να παίζεις το ίδιο παιχνίδι απλά με τέλεια γραφικά. Γιατί? Καλά, μίλω την ημέρα. Ένα μίλω την ημέρα, την κόκκο τη φέρνει πιο πέρα.
κοκοέλα και κράτα και ομπρέλα, γιατί... Καλά, εντάξει. Αυτό, άμα το πετύχω, παιδιά, σημαίνει ότι θυμάμαι πολλά από αυτό το παιδί. Όχι, όχι, δεν το πέτυχα, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά εδώ τα σήματάκια που βλέπετε κάτω με το γκρά ουσιαστικά σε γυναίκα είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του παιχνιδιού, είναι η Κόκο. Και όταν μαζεύεις τρία σήματα από αυτό, τέλος πάντων, της Κόκο, σου ανοίγει η bonus πίστα. Σε κάθε πίστα υπάρχει ένα bonus κομματάκι που σου δίνει, ας πούμε, ζωές, σου δίνει μήλα. Είναι πολύ βοηθητικό, δηλαδή από τον bonus μπορεί να σωθείς τελείως. Αυτά, το Crash δεν έχει δηλαδή και κάτι ακόμα να σας εξηγήσουμε. Είναι fun game, από τα πρώτα fun games, ας πούμε, που μπορείς να παίξεις, ας πούμε, σε solo, σε single mode. Βλέπετε, μαζέψαμε τρία, μας άνοιξε το bonus δωμάτιο, μπαίνεις μέσα. Στο bonus δωμάτιο δεν χάνεις ζωές, όσες φορές και να πεθάνεις. Και απλά πρέπει να μαζέψεις όλα αυτά. Το καλό είναι να τα μαζέψεις όλα. Κατά τα άλλα το παιχνίδι δεν έχει τίποτα. Πραγματικό δεν έχει. Πάρτο. Πω, τι κόλπο ήταν. Τρελίκι, τρελίκι. Το κόλπο γκρόσο. Ο άλλος που μου έλειξε τον μπουκέτο, ρε μαλάκα. Ήταν αυτό. Και σε πήρε η φωτιά. Η φωτιά δεν κάνει. Ήτανε μπουκέτο και τέτοιο. Μπουκέτο και φαλιάρα. Το πέρασε. Άστο, έχω γίνει πρόβλημα, ναι, καπρό. Παιδιά, έχω γίνει πρό, έχασα μόνο τρεις ζωές. Αυτά που πιάνω. Γενικά, παιδιά, στο Crash, δεν μπορώ να φανταστώ άλλο τέτοιο φαν παιχνίδι που σε εκνευρίζει τόσο πολύ, γιατί όσο να είναι, το να χάνεις με την πρώτη, δεν το έχουμε συνηθίσει στο 2019. Έτσι, μην λέμε βλακίες. Είναι πολύ, το βλέπεις έτσι χαδιάρικο, ωραίο παιχνίδι, αλλά είναι εκνευριστικό σε μερικά σημεία. Μαϊμού. Είναι fun game και πολύ δύσκολο ταυτόχρονα. Δεν φαίνεται για δύσκολο, αλλά όποιος παίξει θα το καταλάβει. Σε ένα παρόμοιο κομμάτι, στην τελευταία πίστα αυτού του νησιού, γιατί αυτό εδώ το μέρος είναι οι πίστες βασικά είναι νησιά. Τελειώνει το ένα νησί, πάω στο επόμενο. Είναι, θα γυρίσουμε όλες τις Κυκλάδες. Πέντε νησιά, δύο. Ξέρω, 5, 6, 7 αυτό. Πόσο είναι οι Κυκλάδες, ξέρω. Έχασα και το Ούγκα Μπούγκα, έτσι λέγεται το πρώτο pet. Ούγκα Μπούγκα Εσχυμός. Και γενικά, περνάς πίστες, βρίσκεις νησιά, βρίσκεις διάφορους εχθρούς. Είναι πολύ ωραίο σχετικά. Με βάση κάτι άλλα παιχνίδια που έχω παίξει τώρα τελευταία, τα οποία είναι single mode. Αυτό είναι από τα καλύτερα remaster, πιστεύω. Ω, Αντώνη, την γλίτωσα. Ο Αφρομαν, ρε. Ο άλλος που μου έδειξε τον μπουκέτο, ρε μαλάκα. Ο Άφρομαν, ναι. Αυτός που μου λέει φύγει από εδώ. Είναι πορτιέρης εδώ. Στα μαγαζιά εδώ. Πάμε στο secret room. Νευρίζει. Ουσιαστικά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ εκνευριστικό σε μερικά σημεία. Και θα το καταλάβετε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αυτή εδώ η πίστα είναι από αυτές οι πίστες που έχει το Crash που είναι τέρμα αγχωτικές. Τέρμα αγχωτικές. Δηλαδή παίζει να πάθες καρδιά, ας πούμε, θα το δω. Σε κυνηγάει αυτή η μπάλα, ας πούμε, εδώ. Αλλά άμα είσαι τσάκαλος. Τσάκαλο. Άμα είσαι τσάκαλος, άμα τα βλέπεις 2 χιλιόμετρα από πριν. Όπα, τι λέω, ρε. Άμα τα βλέπεις 2 χιλιόμετρα πριν, γίνεται. Άμα είσαι τσακάλι.
Άμα έχει έρθει από άλλο πλανήτη. Κοίτα εδώ τι κάνω, ρε, τάσο. Oh, easy. GG, easy. Εντάξει, ρε. Ούτε να το είχαμε παίξει πριν δύο εβδομάδες. Ούτε έτσι. Στο τέλος θα νομίζω ότι όντως το παίζω σοβαρά. Δεν φίλε, είναι αμαρτία. Τώρα κοίτα πώς πηγαίνει. Άμα τον περάσω με τη μία, θα τρελαθώ αλήθεια στο τέλος. Αν το κάνεις εγώ τι θες. Είναι ακραίο. Όχι! 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 Διαμάντι ρε μαλάκα! Είχε διαμάντι ρε φίλε! Όχι ρε μαλάκα! Είχε διαμάντι ρε φίλε! Το διαμάντι γιατί είναι τώρα? Το διαμάντι είναι και καλά τα secret. Τα random... Οι random... Σαυροί ας πούμε. Και καλά άμα το πας όπως το πήγαινα εγώ σειρέ ας πούμε σου βγάζει αυτό ή... Ναι, αλλά... Εντάξει, το πες. Ωραία. Εντάξει, για ένα άλμα ρε. Για ένα άλμα ρημάδι ρε. Για συνήθως ρίζω. Τα έχω κόψει το μοντάζ. Πάρτο! Πάρτο! Perfect. Il gusto, la perfezione. Γιατί πώς βγήκε το perfect, ρε φίλε. Πέθανα μία φορά. Δεν πήρα τα μισά κουτιά. Τι είναι η perfect? Σε ποια φάση? Καλά, το κάνεις γρήγορα, ρε. Speedrun. Speedrun, ρε φίλε, παίζω μόνο speedrun. Δεν ξέρω αν το ξέρουν τα παιδιά, αλλά είμαι speedrunner. Το άλλο το... Ο Σταυρός Χιλιετίας, τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Yugi Moto. Yugi Miyamoto, είναι. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο boss του παιχνιδιού. Ο Πάπου. Πάπου, Πάπου. Πάπου, Πάπου. Πού και πού. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορώ να μην το πω τώρα. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ξαναβάλει. Έτσι, είμαστε επαγγελματίες πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε αυτό, γενικά, όπως λέγαμε πριν, στο Crash έχει πολλά bug. Όχι, ρε μάλλον. Έχει έναν τρόπο να σε εκνευρίζει ενώ γουστάρεις. Το Crash δεν έχει easy mode βασικά. Αυτό είναι το νόημα. Καλά, εντάξει, σχέση με τώρα. Δώσε φυλάκια. Δώσε φυλάκια. Ε ναι ρε φίλε, το πέρασε. Δώσε φυλάκια και δεν θα πω. Χαιρετίσματα στην Κόκο. Κοίτα εδώ τώρα, θα σε πάω γρήγορα. Speedrun θες? Speedrun, 1-2. Ρε κόλπα, το έχω εκπαιδεύσει ρε, τι νομίζεις, ότι παίζω πρώτη φορά? Ο και καλά ρε, ο, σκάσε ρε. Και έτσι εξαφανίζονται τα πάντα. Όλα τα πάντα. Και κάπως έτσι χάνει το Νούγκα Μπούγκα. Ακούγονται ρε, τα πάντα ρε, τα πάντα. Ούψ! Χάνω πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις. Και σταματήσαν και καλά υπέρ. Έτσι. Κόκο! Κόκο! Κόκο μπλοκ! Κόκο ήρθα! Φτιάξε μου καφέ! Κόκο μπλοκ! Κόκο ήρθα, φτιάξε μου καφέ! Πώς το έκανες αυτό, Τάσο? Δεν ξέρω, μήπως είμαι καλός. Τώρα είμαι GG. Δώσε μίλα, ένα μίλα την ημέρα, ξέρετε. Την Κόκο κάνει πέρα. Γιατί Τάσο τρως καραμέλες όταν παίζεις? Γλίστρισε παιδιά, να ξέρετε, έχει και physics. Ξέρεις και καλά ρε. Πάει
Γλίστρησα πάλι, παιδιά, να ξέρετε. Έχει... δεν είναι ότι εγώ δεν το πετυχαίνω, φυσικά και το πετυχαίνω. Απλά δεν θέλει να το σκέφτεσαι. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να το χάσω όσες φορές θέλετε. Επίτηδες το κάνω, μην νομίζετε ότι... ο δεύτερος, ο τρίτος παππούς που είναι. Έχει δύο bonus, ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε. Το έχει κόκο. Το έχεις κόκο, εγώ δεν το έχω. Break it down. Οπ, να το! Ροντέο, ήχα! Παίζει να είναι οι αγαπημένες μου πίστες αυτές το κράσο. Θυμάσαι αυτή την πίστα που θα ψάζει πέρας και χάσει 10 φορές του ρυθμού. Την προηγούμενη φορά παίζει να είχαμε χάσει 10 φορές. Παίζει να χάσαμε όλες τις ζωές εδώ πέρα 2 φορές. Και τώρα κοίτα εδώ, το πάω όλο μου, όλο, ξέρει. Όπω, αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Έχω ένα θεματάκι. Πώς τι γίνεται. Σπίτρα, ναι. Όχι. Σφήνωσε. Οριακά. Αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε. Μια φορά να γίνει μαλάκια. Τέλος μετά, κοίτα. Κοίτα πως χάνεις 7 ζωές. Ναι. Πάμε. Πρέπει να διαλέξεις μια άκρη. Δεν ξέρω, φίλε. Διαλέγω μια άκρη, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Αυτή θα πάω, δεν είναι. Και τώρα αυτή. Όχι, την άλλη. Πήρε το μήλο και πέταξε πάνω στα μήλα. Όχι, και τα πιάνει τα μήλα. Καλό. Και πάλι αριστερά. Νομίζω. Αριστερά. Και τώρα είναι δεξιά. Ναι. Τελευταία στιγμή, απόφαση στιγμή. Όχι ρε, εκεί που τελειώνει, πέταξε πάνω και το τέτοιο. Φαντάζεσαι να πέρα το διαμάντι έτσι. Ναι. Θα μου το πιάνε, αφού μου πιάσει τα μήλα πριν. Όχι, θα το πιάνε, απλά δεν σε πέταξε γρήγορα. Ναι, με πέταξε δίπλα. Και τώρα το πήρα πατριωτικά. Ρε. Τρέχω γουρουνάκι. Εντάξει, παιδιά, πατήστε στο YouTube να δείτε. Δεν τρέχω γουρουνάκι. Όχι, Στέφανος Χίος με Φουρέιρα, παιδιά, εντάξει. Είναι ότι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο παίζει αυτή τη στιγμή πιστεύω στο ίντερνετ. Είναι ότι πιο αστείο έχω ακούσει, μου το στείλει ο Τάσος. Είναι ότι πιο αστείο έχω δει. Το Καραμέλα. Ναι, είναι το Καραμέλα το τραγούδι της Φουρέιρα και έχουν βάλει τώρα αποσπάσματα που μιλάει ο Στέφανος Χίος ανάμεσα. Τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Είναι. Και κοίτα τώρα πάλι θα το στήσουν. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έχει πολύ είχα βάλει. Masterpiece. Παιδιά, εδώ είναι η κόλαση. Εδώ είναι το κολαστήριο. Εδώ είναι που κάναμε την άλλη φορά 45 λεπτά σε ένα σημείο που θα το δείτε σε λίγο. Και έπαιζα πάλι εγώ. Μήπως να παίξει ο Τάσος. Τάσο, μήπως θες να παίξεις. Σε λιγάκι. Άμα χάσω δύο φορές και αρχίζω και βρίζω, δεν θα το βάλουμε στο edit. Μία. Εντάξει, παιδιά, εδώ τώρα σοβαρευόμαστε γιατί έχω χάσει 7 ζωές χωρίς λόγο. Λοιπόν, πάμε λίγο σοβαρά. Είναι αρχίδια παιδιά. Όχι παιδιά, εντάξει. Κόκο, μπλελόκο! Τι είπαμε στην πλάτη. Τι είπαμε στην πλάτη. Αγκού. Οι γιατροί είμαι καλά, όχι. Δεν λεάζει ρε. Θα φύγεις απέναντι. Πρέπει, αλλά... περιμένω. Μπράβο. Και τελευταίο. Δεν με νοιάζει ρε, θέλω απλά να το περάσω. Εδώ παιδιά, θα κάνουμε 40 λεπτά μόνο εδώ. Θέλει μαεστρική, εντάξει. Προτίμησα να πάρω τον Ούγκα Μπούγκα, γιατί είναι χρήσιμος. Εντάξει, μωρέ, το άλλο θα το περάσω. Ημέρα 10.000. Η μουσική είναι, ξέρω εγώ, σαν να διαφημίζει μιλκομπούκαλο. Το παλιό. Easy. Και εδώ, για όσους ξέρουνε, έχει ένα secret room. Δεν πέφτεις από κάτω. Έτσι. Easy. Easy. Steady.
Είμαι πιο αγχωμένος. Είδες. Όταν έδινα για lower δεν ήμουν τόσο αγχωμένος. Το να χάνεις είναι απλά μια καθημερινότητα. Και πάλι θα χάσουμε. Δεν, τα έχουμε παρατήσει πια απλά. Παιδιά, δεν το καταφέρουμε τώρα. Δεν το καταφέρουμε ποτέ. Checkpoint με ζωή, πόσο γιοτάδες να είμαστε ρε φίλε πια. Περίμενε, περίμενε. Πόσο πια. Περίμενε, το game έχει πολλές εκπλήξεις. Απίστευτο, απίστευτο παιδιά, απίστευτο. Κοιτάξτε πως χάνετε 7 ζωές, σερί, σερί όμως. Όπου και τώρα δεν έχουμε τέτοια. Όχι ρε. Είδα, το είδα, το είδα. Με πιστεύεσαι, με πιστεύεσαι, το βρήκα. Ήθε, τι. Με πιστεύεσαι, το βρήκα. Τι ρε. Το βρήκα πως θα δω. Ρε πες ρε. Εκεί έχει ένα κομμένο ξύλο. Τι, αλήθεια. Στο δεύτερο από πίσω έχει κομμένο ξύλο. Πάλι. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, σοβαρά. Πού είναι. Όταν πας κοντά θα σου δείξω. Ωραία. Θα μιλήσω τι έπεσε από κάτω. Φαντάζεσαι. Όχι. Περίμενε, μην βιάζει. Όχι! Όχι ρε μαλάκα! Μαλάκα, δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Περίμενε. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Περίμενε. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Το έχουμε πάρει πολύ προσωπικά, παιδιά. Πάρα πολύ προσωπικά το πράγμα. Αν χρειάζεται να πάω δουλειά. Όχι! Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Το βλέπεις τώρα από ότι πέφτει στο κένο που δεν υπάρχει. Δεν τι. Χέσαι με, ρε φίλε. Εντάξει. Είπαμε. Το σημαντικό, παιδιά, που λέτε είναι να μην βρίζω. Είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το gameplay. Δεν θα το ευχαριστηθείτε άμα βρίζω, κατάλαβα. Καλά, θα κοπούν όλα, θα μόνο τελευταία φορά που θα ανέβουν πάνω θα πει. Όχι. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Δηλαδή, μέχρι να ανέβω και πάνω εγώ τώρα, θα ρίξω και ένα βρισιτάκι παραπάνω. Πάρτο γάμο! Πάρτο γάμο την τρέλα μου, πάρτο. Πάρτο, πάρτο. Και αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο νησί με πολύ πόνο και πολύ κόπο και πολύ edit και πολύ σβήσιμο. Τελείωσε το πρώτο νησί. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το παιχνίδι. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, πολύ yoga, zen και Xanax, θα σας κλείσουμε εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε όλο το παιχνίδι, όλη η φάση του. Θα το συνεχίσουμε, δηλαδή, δεν θα τα αφήσουμε μόνο εδώ. Απλά, όποιος μπορεί να το πάει λίγο πιο γρήγορα, μου στείλει μήνυμα να το αφήσω πάνω του. Καλή συνέχεια, παιδιά. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε. Πατήστε κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.